Γεια σα, παιδιά! Τα εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε πάλι FIFA 23. Όπω βλέπετε, πάμε να κάνουμε το Icon. Φυσικά χρειάζεται να αγοράσω παίκτε. Φαίνεται από τον Λουκάκου. Θα δώσω τον Λαουτάρο επειδή δεν τον πολύ πάω. Θα δώσω τον Αλτζαμπέρ επειδή επίση δεν μου πολύ αρέσει ο Αλτζαμπέρ. Και αγόρασα τον Λουκάκου ίσα για να τον αγοράσω 30. Για να τον αγοράσω. σα για να τον δώσω κατευθείαν 30K. Τώρα για την ομάδα, όπω είχα πει, σκεφτόμουν να πάρω Ρούντιγκερ. Δεν μπορώ, ο Ρούντιγκερ είναι πολύ εκτό τιμή μα, άρα δεν ξέρω. Χρυσή δεν θέλω να πάρω του Ρούντιγκερ. Πάμε τέλο πάντων να κάνουμε τον Icon. Μακάρι πραγματικά, πραγματικά όμω το λέω, αυτό που θέλω να βγάλω είναι goalkeeper. Πάνω απ' όλα θέλω να δω goalkeeper σε αυτό το Icon Pack. Ποιο θα το σκεφτότανε ότι θε να δει goalkeeper. Όμω εγώ, ο μόνο λόγο που το ανοίγω είναι για να βγάλω έναν Van de Sar. Φυσικά, αν βγάλω έναν Crop θα με χάλαγε. Αλλά. Θα προτιμούσα αντί για 9 να δω Βαντεσάρ. Να είμαι ειλικρινή. Και θα προτιμούσα βέβαια και ένα CB. Δηλαδή goalkeeper CB. Άμα δεν βγάλω goalkeeper CB ή κάποιον τον οποίο πάω full μα full πολύ, δεν θα είναι καλό το pack. Θα είναι L. Που είναι λίγο sad, αλλά τι να κάνουμε. Fred, έχασε, bye. Και ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουμε και με τα υπόλοιπα. Το πρέπει ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί για να το ανοίξουμε Εδώ έχει και το ultimate pack εδώ μεταξύ 3K ultimate, jump ultimate pack Αυτό κάνει 3K και είμαστε με what γιατί κάνει αυτό 3K Για yeah, FA points πάντα 150K points και είναι tradable Αυτό παίζει να αξίζει άγρια Τι probability έχει 13% World Cup Phenom Phenom, phenom δεν ξέρω Φαινόμενο είναι στα ελληνικά, αλλά Άμα το πάρει τελείω όπω είναι γραμμένο, είναι φίνομ στα αγγλικά. Δεν έχω ιδέα να είμαι ειλικρινή. Δεν είμαι και εγγλέζο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ω τώρα, αλλά δεν είμαι. Ναι. Και να δώσω και το Grouch. Το θέμα είναι ότι παρότι θέλω να κρατήσω τον Grouch έτσι απλά, ο τυπάς είναι prime fodder. Δηλαδή, μιλάμε για 86 κάρτα η οποία πάει 14K. Δεν νομίζω να, υπάρχει... να υπάρχουν πολλέ καλύτερε επιλογέ. Ο oh, Σόριο πάνω κάτω το ίδιο είναι. Ναι, αλλά. Θα ήθελα να τον κρατήσω. Βοηθάει σε λίγα challenge ο oh, Σόριο, αλλά. Αν δεν βγαίνει εδώ τώρα, τι να τα κάνουμε τα challenge άμα δεν μπορούμε να βγάλουμε το icon να πούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι υπάρχει. Σου εδώ υπάρχει κανένα. Ε, Σμάιχελ Κόμπελ. Του κόκκινου θέλω να του κρατάω, αλλά βάλτε και αυτού εδώ να υπάρχουν. Ε. Και ο 84 δι υποθέτω τώρα εδώ, ε. Ναι, το κλαμπ δεν τα πάει και ιδιαίτερα καλά, να είμαι ειλικρινή. Όπω βλέπετε, έχουμε γεμίσει από αυτέ τι καθυστερημένε κάρτε. Όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα, αναρωτιέμαι δηλαδή τι θα γίνει. Αλλά α ελπίσουμε να μπορέσουμε τώρα να βγάλουμε αυτό εδώ. Το 83 νομίζω. Το 83, οκ okay. Το 83 νομίζω το βγάζουμε κατευθείαν τη squad, Δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσω δηλαδή. Και αυτό με το chemistry που έχει φτιαχτεί είναι πάρα πολύ καλύτερο. Δηλαδή καταλαβαίνω πως έχουμε συνηθίσει το πως ήταν παλιά το game και όλα αυτά Πραγματικά τα SVC είναι το μόνο πράγμα που για μένα έγινε πολύ καλύτερο. Δηλαδή, στο περσινό game θα μπορούσα να έχω χτίσει πάρα πολύ καλύτερα την ομάδα μου επειδή δεν χρειάζεται υπερβολέ στο chemistry. Τώρα εδώ θα φύγουν. Ναι. Ε, θα φύγει ο Σόριο δυστυχώ που είναι το Rondo και Καναδά σε δύο πράγματα που τα πάω full πολύ και είναι και μια ok κάρτα δηλαδή που την έχω δοκιμάσει λίγο. Ε, και θα φύγει και ο Crouch, δεν τον έχω δοκιμάσει, δεν μου αρέσει ω κάρτα έτσι όπω φαίνεται. Μετά οι δύο κόκκινοι που μπορεί κάπου να χρειαζόταν, αλλά ok. Απλά θα φύγουν άκλα αυτοί για να έχουμε την 85 άρα. Ένα φίλο με το μεταξύ έβγαλε R9 από αυτό το pack. Και να πω την αλήθεια, ναι, W είναι. Ιδιαίτερα για YouTube, αλλά για αυτό που δεν έχει YouTube νομίζω δεν μπορώ να το πάρω ως W. Δηλαδή καταλαβαίνω πω το άρεσε και όλα αυτά και δεν προσπαθώ να είμαι σε μια φάση μπρο. Ε, κακία και μαλακίε, αλλά αυτό που έχω μιλήσει και με άλλα άτομα στο Discord server ο Αρνάιν είναι μια κάρτα η οποία είναι κακιά Κακιά, μπρο Ε, ελληνικά μου λίγο. Είναι κακή Είναι κακή κάρτα, οκ, okay. δηλαδή Παίρνεις τον Αρνάιν Και λες, όπα κάτσε εδώ Είμαστε μια χαρά μπρο Μείνε μέχρι να το δοκιμάσεις Άμα δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ Αρνάιν δεν θα το καταλάβετε Και θα με κράξετε Αλλά άμα έχετε δοκιμάσει Αρνάιν Μάλλον καταλαβαίνετε αυτό που λέω Είναι το ίδιο με το να έχεις οποιαδήποτε top κάρτα Ας πούμε εγώ που έχω τον Εμπαπέ τώρα Ο Εμπαπέ χάνει πολλά πράγματα Και με ενοχλεί πραγματικά πολύ Θα προτιμούσα να έχω δηλαδή Έναν 75 παίκτη Γιατί επειδή δεν έχει 75 75 παίκτη Ξέρεις είναι 75 rating Θα το χάσει Όταν το χάνει δεν σου είναι έκπληξη Δεν σε ενοχλεί καθόλου Αντιθέτω, όταν έχει τον Αρνάιν ιδιαίτερα Πίστεψέ με σε ενοχλεί υπερβολικά πολύ και γι' αυτό είναι μια κάρτα ο R9 την οποία προσωπικά δεν την πολύ θέλω. Φυσικά, άμα τη βγάλω είναι μια χαρά επειδή έχω views και όλα αυτά. Ε, ό,τι καλύτερο για clickbait. Ε, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μπορέσουμε να βγάλουμε από εδώ. Όπω είπα, πρώτα απ' όλα θέλουμε goalkeeper και μετά θέλουμε CB. Άμα δεν βγάλουμε goalkeeper ή CB, πρέπει να είναι μια top κάρτα. Αλλιώς Αλλιώ δεν είμαι ευχαριστημένο. Ενώ να βγάλουμε goalkeeper και έναν μέτριο να βγάλω goalkeeper, δεν έχω καθόλου θέμα. Παρότι φυσικά δεν θα αξίζει βάση τιμή. Δεν έχω θέμα και να βγάλω έναν σμάχελ ας πούμε, άμα βγάλω cb θα έχω θέμα αν βγάλω κάποιον σε επίπεδο, ε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πολύ χαμηλό φυσικά, αλλά γενικά όχι τόσο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε, έχουν πάει καλά έως τώρα τα icon pack, για να δούμε άμα θα συνεχίσει το pack luck και θα είναι από αριστερά walkout, Η ισπανία κακό, striker κακό, πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Πάρα μα πάρα πολύ κακό Το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να γίνει Πάρα μα 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 πάρα πολύ κακό Και έχω αρχίσει να αηδιάζω Ειδικά με αυτό που κάνει Οκ, αηδία, 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 αδία, αηδία Πραγματικά αηδίασα Α, μα γιατί αηδίασες, είναι ο Εμίλιο Μπουτραγγένιο, υπάρχει λόγος να αιδιάσεις Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος λόγος για να αειδιάσω Ωραία πούστη Ναι Μάλλον να το ξέρετε το λόγο που αειδίασα Ναι Ναι Απίστευτο Ειλικρινά απίστευτο Θέλω να το συγκρίνω. Θέλω να το συγκρίνω, ειλικρινά. Υπάρχει τίποτα που να κερδίσει baby, επειδή ξέρω πολλέ baby έχουν πράγματα. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ο, όλα χειρότερα. Όλα χειρότερα. Αυτό ήταν. Ε, δεν ξέρω πόσο πάει. 200 cape θα πάει το pack, πώ θα πάει. Πεταμένα στον κάδο. Πεταμένα στον κάδο, πραγματικά, πεταμένα στον κάδο. Δεν μπορούσε να πάει χειρότερα αυτό. Δεν μπορούσε να πάει χειρότερα αυτό, ειλικρινά, δεν μπορούσε. Δεν ξέρω τι λέτε εσεί, αλλά εγώ το λέω. Δεν μπορούσε αυτό να πάει χειρότερα, ειλικρινά, δεν μπορούσε αυτό να πάει χειρότερα. Όχι, δεν μπορούσε, δεν μπορούσε. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι μπορούσε να πάει χειρότερα. Οτιδήποτε άλλο και να μου έβγαλε. Δεν μπορούσε να πάει χειρότερα από αυτό, δεν μπορούσε. Όχι, όχι, δεν μπορούσε, δεν μπορούσε. Αυτό είναι άθλιο. Αυτό είναι άθλιο τώρα. Αιδίασα, ειλικρινά, αιδίασα. Αηδίασα, αηδίασα, αηδίασα. αηδίασα. Εντελώ τραγικό. Μα εντελώ τραγικό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τα swaps δεν μπορώ καν να τα κάνω, ε. Έχουν βάλει και match limit. Δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν μπορώ να παίξω, ρε μαλάκι. Δεν μπορώ να παίξω, δεν έχω καλές γόρλα κάρτες, τι να κάνω γαμό Πάρα πολύ κακό Πάρα μα πάρα πολύ κακό, Δε, δεν, μπορώ να κάνω κά, κάτι να πω, δεν μπορώ καν κάτι να πω Δεν μπορώ καν κάτι να πω ρε τόσο κακό ήταν αυτό Τέλος πάντων Δεν έχω κάτι άλλο να δείξω Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να δείξω, οπότε απλά θα κλείσω κατευθείαν εδώ το βίντεο θα το τελειώσω τελείω το βίντεο εδώ. Ε, για να έχουμε content για την Κυριακή, επειδή υπάρχει πιθανότητα να μην έχουμε το 84 Plus. Οπότε αυτό το βίντεο είναι απλά το 87 Plus, το icon. Αλλά ναι. Δεν μπορούσε να πάει χειρότερα αυτό. Τέλο πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Έχω βγάλει πολλά πράγματα για να παραπονιέμαι ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον με ρε μαλάκα βγάλε μου ό,τι να είναι. Βγάλε με έναν Kuman Baby. 60 Pace. Στα αρχίδια μου. Όχι ρε μαλάκα duplicate. Να έχω μια κάρτα να δοκιμάσω ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα duplicate. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο Discord Θα μου link είναι κάτω στην περιγραφή. Κάτσε σε κράτη για περισσότερα και... Ναι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ελπίζω με το 84 plus επί 20. Τα 384 plus επί 20 για την ακρίβεια. Γεια σας.